Και σήμερα θέλουν να βάλουν την Εκκλησία στο περιθώριο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σκοπιμότητα. Αυτή είναι η πονηριά. Και δεν θα το δεχτούμε. Και όσοι με παρακολουθείτε, θυμάστε, εγώ το είπα από τον Μάρτιο, το είπα αυτό το πράγμα. Το Μάρτιο το είχα πει και το είχα γράψει κιόλας. Προσέξτε, διότι δεν είναι η σκοπιμότητα αυτή να μας προστατεύσουν από την ασθένεια, αλλά εν ονόματι της υγείας μας, του καλού μας, να μπει η Εκκλησία στο περιθώριο. Και απορώ πως πραγματικά αυτοί οι οποίοι σήμερα μας έφεραν στο σημείο αυτό, δεν το βλέπουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, να προσευχόμαστε να μας φωτίζει και να μας δώσει μία διέξοδο, γιατί παρόλο ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μας, με μία παρέμβαση δική Του θεϊκή, και είδατε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς. Άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν, θα την έχουμε. Αλλά όμως εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και το χρέο μας. Και να προσευχόμαστε ο Θεός να μας φωτίζει, ούτως ώστε στους δύσκολους καιρούς που διάγουμε να είμαστε όρθιοι πνευματικά και ψυχικά και να μην ενδιαφερόμαστε, αδελφοί μου, μόνο για τον εαυτό μας.